το πολύ ρεσπράνιτο. Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό το παρευτικό το. Το θυμάστε. Ποιο, το. Τι είστε. Α, έτσι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Loka Report. Για ακόμα μία φορά είμαστε εδώ για να περάσετε τέλεια. Μπορεί να πάθεις εγκεφαλικό, μην το κάνεις αυτό. Έβαλα το μάτι μέσα. Μπορεί να πάθεις εγκεφαλικό, Φρανητό. Αλήθεια. Το διάβασα μέσα στο ίντερνετ. Αν έπαθα εγκεφαλικό, ότι λένε αυτοί, σήκωσα. Αυτοί οι μεταλλάδες που κάνουν έτσι, λέει το κεφάλι τους, ότι παθαίνουν εγκεφαλικά. Τι είναι, μωρέ! Τι είναι, μωρέ! Το κατοικίδιό μου είναι αυτό. Το κατοικίδιό μου είναι. Τι... Oh! Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Loka για ακόμα μία φορά, για ακόμα μία μέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λέει, εσείς φουσκωμένοι στις αμυγδαλές. Πάντα φουσκωμένες είναι οι αμυγδαλές μου. Μήπως πάει να κάνεις εξετάσεις. Σταμάτα τώρα, χτύπα ξύλο, ρε. Άντε, θα με κάνεις τώρα τέτοιο. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ας κάτσουμε κι εμείς. Πω, κουραστήκαμε. Παρακουραστήκαμε. Γιατί σκάβουμε να μου πεις, αλλά anyway. Σήμερα δεν σου έχω ετοιμάσει φάσες. Τίποτα. Όχι, γιατί θέλω σήμερα να το ρίχνουμε πιο πολύ στην κουμπέντα. Ξεραίλα, θα την βγάλουμε. Ναι, γιατί το κοινό ζητάει από τότε που κάναμε την τελενοβέλα, την σαμπουνόπερα. Κάναμε το πακέτο με μεγάλη επιτυχία. Ζητάει σαμπουνόπερα και με το. Δεν θέλουν πακέτο σήμερα. Κάτι άλλο θα κάνουμε. Ωραία, θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, γιατί σήμερα είναι Τρίτη. Στείλτε μας εσείς τα μηνυματάκια σας, at Loka Report MATV στο Twitter ή αλλιώς στο Facebook, κάτω από τη φωτογραφία του Loka Report. Μας στέλνετε σχολιάκια, ειδήσεις, ανέκδοτα, ό,τι γουστάρετε εσείς. Θα πω ανέκδοτο σήμερα. Θέλω να πω και πολύ κάτι. Πολύ δυνατό ανέκδοτο. Θέλω να πω και κάτι εγώ, Μαντούρια. Ναι. Πριν να πεις ανέκδοτα τέτοια. Και πάνω από στην Κύπρο, ότι και αν επτάει η ώρα να σας βλέπετε, μάνα μου, να στείλετε μηνύματα. Γιατί εμείς τα διαβάσουμε από το σπίτι μας. Ναι, ρε φίλε, στείλτε μας μηνύματάκια ή στο Facebook το προσωπικό μας ή και στο MATV καλύτερα ακόμα για να τα διαβάζουμε την επόμενη μέρα. Αν θέλετε, εντάξει. Έχουμε και δουλειές στο σπίτι σαν να πηγαίνουμε στο σχολείο. Ναι, εσείς στείλτε μας τα μηνύματάκια σας και εμείς τα διαβάζουμε. Αλήθεια, αλήθεια σας λέμε. Τι άλλο. Ήθελα να σου πω κάτι. Πες το. Μαντώ, εχθές η Μαντώ Γαστερά του, εδώ την βλέπετε. Miss Ελλάς, 1,80 κορίτσι, 41 πόδι, έκανε την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση. Στην Ισπανία! Ναι! Παιδιά, ναι, θυμάστε ναι. Που είχαν έρθει και είχαν κάνει εδώ πέρα ένα ντοκιμαντέρ. Εχθές έπαιξε. Τα παιδιά από την Ισπανία, πώς τους είπες, μωρέ, από το κανάλι. Εχθές Δευτέρα έπαιξε πώς το βράδυ. Το κανάλι, για πες το. Κανάλ Σουρ. Στο κανάλ Σουρ, λοιπόν, που ήρθαν εδώ πέρα και κάνανε ένα αφιέρωμα στα παιδιά που μένουν στην Ελλάδα από Ισπανία και συγκεκριμένα στο Φρανιτάκι. Σε ποιον άλλον? Τον Νάνο του, του Παναθηναϊκού. Μπράβο, και σε ποιον άλλον? Και σε ένα που παίξει βόλεϊ. Μπράβο, γιατί αυτά τα παιδιά είναι Ισπανοί επιτυχημένοι. Εγώ είμαι επιτυχημένο. Γιατί εγώ είμαι κύριος. Σταμάτα. Είμαι κύριος. Εσύ ρε Ιβάν, ξέρεις πολλούς Ισπανούς που έχουν έρθει και έχουν καταφέρει να δουλεύουν στην τηλεόραση. Εγώ. Για πες μου έναν, πες μου, εκτός από το Φρανίτο ένα. Αλλά τώρα που θα γίνει το casting θα σου πω εγώ που θα πάω Ισπανός. Σταμάτα, δεν τα λες αυτά. Τι δεν παίρνουν τα ίδια. Μια το Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Καλώς είναι, αλλά εγώ έχω περισσότερη δημοσιότητα. Αφήστε ρε παιδιά. Εγώ είμαι ο Τσίπρας της Ισπανίας αφήστε εδώ. Αφήστε να πούμε και ένα καλό σχόλιο μια φορά για τον Κακομοίρη. Μη μου τον αυτόνετε τώρα. Εμένα μου αρέσει μη λίγο αυτό το κράξιμο. Μη μου τον κράζετε. Λοιπόν, και δείξαν ένα ντοκιμαντέρ χτες και ήρθαν εδώ είναι πέρα. Τους ξεναγήσαμε. Πόρτα. Ναι, ντοκιμαντέρ. Ναι, ντοκιμαντέρ, σαν ντοκιμαντέρ. Και τους ξεναγήσαμε εδώ πέρα στα άδυτα του Μάτι TV. Μου πήρανε και εμένα μία. Έχουμε φωτογραφίε. Και έχουμε screen cap. Ήταν πολύ ωραία βασικά. Ήταν πολύ καλά παιδιά και τα δύο αυτοί που ήρθαν και ο κάμεραμάν αλλά και ο. Ο παρουσιαστής έκανε. Ο παρουσιαστής μας έκανε εδώ τα γλυκά μάτια. Τον ερωτευτήκανε τον Ισπανό όλες πάνω στο κοντρόλ. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε. Όλες πάνω στο κοντρόλ. Και ο Βίτωνας μαζί μη σου πω και ο Μάνης. Όχι, εντάξει, απλά έχει τις κατακτήσεις του ρε παιδιά ο Ισπανός, ξέρετε τώρα. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι και να του στείλουμε τα φιλιά μας. Μπέσος, μούτσος μπέσος. Πώς τον είπα από το κανάλι? Καλσουρ. Αρσουσουρ. Μούτσος μπέσος. Μπανα full screen. Μπανα full screen. Κοίτα η Μαντώ εκεί ξενερωμένη μούρη. Τι ξενερωμένη μούρη, ρε. Μπανα full screen.
Βλέπεις, βλέπεις. Ξενερωμένη μούρη, λέει. Εκεί. Ρε, το έπαιζε σοβαρή. Τι καναπέ που πριν ήταν ολοκίτρινο. Και τώρα είναι πρώτες μέρες και τώρα έχει γίνει... Ρε, εσύ, το έπαιζε σοβαρή. Είμαστε στο πόλεμο της επικαιρότητας. Αφού μια πατάς με τα βρωμοπόδαρά σου πάνω, μια πατάω εγώ με τα δικά μου βρωμοπόδαρα και τον έχουμε κάνει από εκεί το βρωμάδο. Μια τον Game Boy εδώ. Το Game Boy δεν μας το έχει λερώσει. Όχι, το Game Boy φταίει. Θα τα πω όλα στον Καρέτσο, το φίλο μου. Θα του τα πω όλα. Επειδή εσύ περνάς καλά με τα 50 και εμένα εδώ μου έχει. Εγώ θα του τα πω του. Ούτε 6 ούτε τίποτα μου έχει δώσει εμένα. Γιατί μου έχει δώσει εμένα τίποτα. Όχι, εκτός από δύο ακουστικά, μία μπαταρία για να φορτίζω το iPhone. Α, δύο ακουστικά και εμένα δεν Βεβαίως. Μου δίνει ένα. Μου έχει δώσει. Άλλη φίλη. Το ένα το έχω δώσει. Άλλη θα εσύ καλέ. Μου το κλέψανε το ένα γι' αυτό. Λοιπόν, anyway, γιατί ήθελα. Τι ήθελα εγώ να πω τώρα και το ξέχασα, Ευθαντάρα μου. Α, είπαμε για τα μηνύματα που να στέλνουν τα παιδιά μας και επίσης θέλω να μας πεις και την πρόταση μετά της ημέρας, πού να πάμε και τι ακριβώς να δούμε, έτσι, όπως το έχουμε πει μπουζούκια, παιδιά, πάρα πολλές φορές, αυτό νομίζω ότι είναι δικό σου εδώ. Να κάνετε το έλεγχο. Και μετά θα σας πούμε και για την παραμονή των Χριστουγέννων, για μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκπομπή που θα κάνουμε. Θέλετε να το πούμε από τώρα? Ποιος θα το λέμε από τώρα. Λοιπόν, συντονιστείτε παραμονή των Χριστουγέννων εδώ στο MAD, γιατί το MAD TV δίνει το παρόν από το νέο κατάστημα Adidas στο ελληνικό, αυτό που σας λέγαμε τόσες μέρες. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους. Θα πούμε χριστουγεννιάτικες και μη ιστορίες της πόλης. Θα δείτε για τα μάτια σας και μόνο beatbox. Θα μιλήσουμε για graffiti, για food, για blogging, για breakdance, για hip hop, για πάρα πολλά ακόμη. Μην το χάσετε, 24/12 στις 7 η ώρα, Breaking Mad Urban Stories by Adidas με τον Δημήτρη του Μαυροκεφαλό μας. Παιδί, θέλω να κάνω και εγώ αυτό τώρα. Θέλω να το πούμε, το, να ναι. που είμαστε. Αμέ. Και παιδιά, από 3 Δεκεμβρίου ξέρετε ότι η παράσταση μαγειρεύοντας με τον Elvis παίζει στο σταθμό θέατρο. Και τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στα www.cookingwithelvis.gr και παίξουν. Πάμε να δούμε σήμερα πώς θα το πω. Νικολέτα Βλαβιανού. Ναι. Ιωάννα Πηλιχού. Ναι. Πέτρος Βουσουλόπουλος. Ναι. Και στο ρόλο του Elvis, το Κώστας Δόξας. Δόξας. Και είναι μια μαύρη κωμωδία με all time classics μέσα στη σημερινή κρίση. Μια χαρά τα είπες, τέλεια. Να πάτε λοιπόν και εκεί να δείτε και για το φιλοθεάμον κοινό μας. Να πάτε λίγο θέατρο, να γίνεστε μορφωμένοι, να μην σας κοροϊδεύει μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος... Ο καινούριος. Ο καινούριος που ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι ή δεν θα είναι. Και πότε θα είναι. Εγώ ξέρεις τι, τα άτομα που είναι καραφλή, ναι. δεν τους εμπιστεύω καθόλου. Γιατί? Για κάποιο λόγο του. Το Ζουγανέλη, ας πούμε, δεν τον εμπιστεύεσαι. Όχι, ο Ζουγανέλης έχει αφήσει τώρα μια κοτσιδάκι εδώ πίσω. Αυτό είναι μαλλί. Ναι. Ο Γιάννης ο Ζουγανέλης άφησε κοτσιδάκι. Και φαβορίτες έχει. Και πού του βγήκαν οι τρίχες τόσα χρόνια. Anyway, πάμε σε ένα μπρεκάκι και ερχόμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε μετά της επικαιρότητας. Γιατί η επικαιρότητα, κόρε. Η επικαιρότητα. Να μπορέσω. Να κλάψω, να στεναχωρηθώ. Δεν έχω άλλο κάτι να προσθέσω. Την ύπαρξη σου πλέον τελείωσα. Καλά, είμαστε τελείως παράπονοι και οι δυο, έτσι. Φιλάκια σου, Στέλλα Καλή. Θέλω να μην είμαστε η Στέλλα Καλή. Ότι είναι κουκλάρα. Εντάξει, ότι... μην το λες. Τι εντάξει, είναι. Εντάξει, είναι όμορφη. Η Στέλλα Καλή όμορφη ποια είναι. Ποια είναι η Αγγελική Ηλία, δεν είναι πιο όμορφη. Από τις λαϊκές. Εντάξει. Είναι. Η καλή είναι όμορφη, αλλά η καλή είναι πιο κυρία. Η Αγγελική Λιάδη είναι πιο αγρέση, πιο ροκ φάση, πιο άγρια. Πιο γλυκιά, λες. Αλλά εγώ, η καλή αυτό το τραγούδι πρέπει να της πω ότι μου έχει βοηθήσει ψυχολογικά πολύ. Το αρνούμε για σένα να μπορέσω να δώσω ένα χορτό. Και ξέρω σε ποια τα αφιερώνεις κιόλας. Είμαι σίγουρη, σε μια καρδιά που σε πλήγωσε. Ναι, σε αυτή τη μία. Να σου πω, πάμε να πούμε έτσι δύο-τρεις ειδησούλες. Όχι δύο-τρεις, πολλές είπες. Μία. Θα πούμε μία-δύο. Μία. Γιατί έχουμε σήμερα, βλέπω πολιτικές εδώ πέρα. Βλέπω. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας. Οι Έλληνες δεν θα αντέξουν άλλο. Τις καταστροφικές συνέπειες της πενταετούς ελληνικής κρίσης υπογραμμίζει με άρθρο παρέμβασης στους New York Times ο Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν.
Ο Πολ Κρούγκμαν, ο οποίος έχει και στο παρελθόν εκφράσει την έντονη διαφωνία του απέναντι στην αυστηρή λιτότητα που επιβάλλει η Γερμανία, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στους εμπλεκόμενους ηγέτες, αναφέροντας πως η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει άλλο την πίεση, τη λιτότητα και το ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης. Η Ελλάδα φαίνεται πως ξαναβρίσκεται σε κρίση. Θα πάρουμε το σωστό μάθημα αυτή τη φορά, άραγε, αναφέρει ο Κρούγκμαν στο άρθρο του New York Times με τίτλο «Mad as Hellas». Α, τι μας λες τώρα, ρε Αμερικανέ, ρε! Άντε, κάτσε σπίτι σου, ρε! Ρε, Γιάνκια, κάτσε σπίτι σου, αντέχεια! Αντέχεια! Πιάσε κόκκινο. «Mad as Hellas», πιάσε, ναι, κόκκινο. Πιάσε, ναι, κόκκινο. Αυτό. Όχι το ίδιο, δεν μπορούμε να πιάνουμε το ίδιο. Να πιάνω το σκουφί. Εντάξει. Τι θα πω, τώρα Αμερικανιός αυτός, τι του νοιάζει. Θα μας πει ο Αμερικανιός εμάς. Άμα θα μάθουμε, δεν θα μάθουμε. Έχεις δει τα χάλια σου στην Αμερική που έχεις τόσα παιδιά χοδρά. Καλά, τόσα παιδιά χοδρά. Και εμείς έχουμε εδώ παιδιά χοδρά. Ναι, όχι, αλλά είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο να τρως ένα παστίτσιο με μια ωραία βεσαμέρ, φτιαγμένη από τα χέρια της μάνας σου, και να τρως ένα μπέργκερ λιπαρό με ποντίκο κρέα από κατάστημα. Πάντως η χάρη μας έφτασε μέχρι τις New York Times, ε. Το mad εννοώ, ρε. Mad as Hellas. Εμάς διαφημίζει. Βγήκαμε. Να το, δεν το βλέπεις εδώ. Mad as Hellas. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το δισκούρσο και να μιλάμε τώρα καλά. Μήπως να αλλάξουμε το δισκούρσο και να πάμε στο CNN. Ποιο έχουν εκεί πέρα, το CNN δεν έχουν, ή το ABC, πώς λέγεται. Πάμε εκεί, για καριέρα. Εφόσον βλέπουν το Mad εδώ στην Ελλάδα και σου λέει Mad as Hellas. Hi, Obama. Hello. How are you? I'm fine, it's you. Hey, I'm Mick Obama. We want to come, eh? To come to represent to the presentation of Greece. Yes. And Spain. To have and Kipro, mana mu. To have a TV show live here in Greece. Yes, we can. We will have a TV show. Very successful. Very successful, like here. We have around 5 comments per day. Yes, but this is not our real kino. But don't worry about that, because 5 messages are too much. Too much for it's us. It's a lot. You if you think that at the others TV shows they have nothing, they have the απόλυτο zero, we have at least 5. So it's 5. It's 5. It's like 1-5. Yes. Do you want to go to the next piece? Piece, ρε. Piece. Κομμάτι. Piece. Song. Yes, but κομμάτι. Piece in English. Hello, piece in English. Hello. Let's go. Let's go, ρε. Go. Έχεις και ένα δίκιο, ρε Φρανίτο. Πάντα έχω δίκιο. Έχεις ένα δίκιο. Τώρα μου είπε ο Φρανίτο ότι δεν πρέπει, λέει, να είμαι τόσο κουτσομπολάρα. Και γίνονται δεν αυτά τα mistakes στον αέρα και μετά δεν γίνονται διορθώσεις. Τι να κάνω, βρε εσύ, Φρανίτο, τώρα. Γιατί η Δεσίρε μας βλέπει. Η Δεσίρε έφταιγε που ήταν τόσο ωραία γυναίκα και όπου κι αν πηγαίναμε την ποθούσανε όλοι. Τι να κάνω. Πες μια είδηση, μαντώ, βάμος. Θέλεις το Βερολινό? Όχι, δεν γουστάρω. Πάμε, το καίμε αυτό. Στη Γερμανία, ούτε νερό! Θέλεις για την εξυπνίαση με τα SMS, την απάτη? Γουστάρω. Εχθές είπαμε για email, σήμερα λέμε για SMS. Ωραία. Πάμε σε αυτό. Εξυχνιάστηκε, λέει, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η υπόθεση της μαζικής αποστολής μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο που παρέπεμπε σε ερωτική εξομολόγηση. Το περιεχόμενο του μηνύματος παρότρινε τους παραλήπτες για επικοινωνία, λέει, με γυναικείο πρόσωπο που δήθεν είχε βρει τον αριθμό τους μέσω κοινού γνωστού. Ως αριθμοί αποστολής εμφανίζονταν νούμερα του εξωτερικού, ενώ SMS προέτρεπε τους παραλήπτες να επικοινωνήσουν σε συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, που όπως προέκυψε δεν ήταν υψηλής χρέωσης ή για διαφημιστικούς λόγους. Συγκεκριμένα το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν το εξής. Σε είδα στην καφετέρια και μου άρεσες πολύ. Πολύ μου άρεσες. Ο Σάκης, ο Θέμης, ο Θάνος, ο εκάστοτε, μου έδωσε, λέει, τον αριθμό σου. Είμαι η κοπέλα που σε κοίταζε επίμονα. Θα χαρώ να τα πούμε. 690-444, μπλα. Οι αριθμοί, λέει, αποστολής εμφανίζονταν με ένα συν 17 κτλ. Και διάφοροι έτσι τέτοιοι περίεργοι αριθμοί που
στέλνανε στους ανυποψίαστους, στα ανυποψίαστα θύματα και τους λέγανε, κατάλαβες Φρανίτο, σου στέλνω εγώ ένα μήνυμα και θέλω να σε εξαπατήσω και σου στέλνω Φρανίτο. Εγώ ήμουν αυτή χτες. Με το Μουνιώθ νομίζω. Ναι. Συνεχίζουμε την κουβέντα τώρα το προηγούμενο κουτσομπολιό. Τι κάνεις εκεί καλέ, πού στέλνεις μήνυμα. Δεν φαντάζομαι να στέλνεις σε κανένα ύποπτο. Σε καμία που σε είδε, σε καμία καφετέρια και σε κοίταζε επίμονα. Εκεί στέλνεις μήνυμα. Είναι κοροϊδία σου λέει, θα σου πάνε τα λεφτά. Σου έστειλα ένα μήνυμα. Εμένα. Ναι. Τι μήνυμα να μας στείλει άρα για μένα. Δεν ξέρω. Λες να είναι τίποτα υποπτό. Να το διαβάσεις στον αέρα. Ναι. Είμαι ο Φραν. Σε είδα στη Δώρα και έφαγε στη Ρόπιτα. Πάρε με τηλέφωνο. Ήμουν αυτός που σε κοίταγε ερωτικά. Έπρεπε να τα πω δημόσια. Έχει έναν τρόπο να τρώει την τυρόπιτα. Ποιος ρε εγώ. Εγώ ρε τρώω την τυρόπιτα. Ρε δεν τρέπεσαι. Όταν τρως αυτή την τυρόπιτα την σε φλουδωτεί, σου μένει όλα τα γοματάκια εδώ. Ποιος εμένα ναι. Με έχεις δει εμένα να τρώω τυρόπιτα ρε. Ναι. Καταρχήν δεν τρώω τυρόπιτα. Τρώω σάντουιτς εγώ μόνο. Αλίδα. Δεν με έχεις δει να τρώω. Αλίδες. Α, τότε είναι μια καινούρια που θα φέρουν στη θέση σου. Τόσο ξανδιά και τόσο έξυπνη και όμορφη. Ποια θα είναι, μήπως είναι η Έλλη Στάι. Τι να κάνει η Έλλη Στάι. Γιατί μόνο με την Έλλη Στάι μπορεί να συγκεκριθεί το πνεύμα. Λες να τρώει τυρόπιτες η Έλλη Στάι. Όχι, δεν νομίζω. Αυτή πρέπει να κάνει διατροφή τώρα που το λες. Σιγά με τρώει τυρόπιτες. Η Τρέμη πρέπει να τρώει ακτινίδιο. Γιατί, δεν την βλέπεις δυσκύλια. Όχι. Αλλά... Επειδή την βλέπω έτσι που αναπορείται συνέχεια. Που σφίγγεται. Ναι. Μπορεί να σφίγγεται από... Την τροπή της, εγώ νομίζω ότι η Τρέμη δεν μας λέει την αλήθεια, ότι κρύβει τις ειδήσεις. Λες ότι η Τρέμη, κάτι τρέχει με την Τρέμη, ε. Κάτι τρέχει με την Τρέμη. Ποιος την Τρέμη. Anyway, λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση. Πάμε στο Παρίσι, να ταξιδέψουμε λοιπόν στο Παρίσι και να δούμε ότι τα ταξί λέει ετοιμάζουν να μπλοκάρουν τις εισόδους της πόλης. Τι λες τώρα, μωρέ, και πώς θα πάω στο Walt Disney. Άκου. Κάλεσμα στο ταξί να κλείσουν στις 5 το πρωί της Δευτέρας, χθες δηλαδή, τις εισόδους του Παρισίου, απίφθηναν τα συνδικάτα τους μέσα από την απόφαση του εμποροδικείου για απαγόρευση, λέει, του συστήματος της Uber, το οποίο εφαρμόζεται στην πόλη και προκαλεί, λέει, την αντίδραση των επαγγελματιών. Το μπλοκάρισμα των δρόμων αναμένεται, λέει, να γίνει αυτό που έγινε χθες, αρχικά στο αεροδρόμιο Ουασί, στο Ορλί και στο Port de Saint-Cloud. Je ne parle rien du français. Est-ce que tu écoutes? Au Port de Saint-Cloud. Για να επεκταθούν λέει και σε άλλους δρόμους και στη συνέχεια προκάλεσαν χάος στη γαλλική πρωτεύουσα. Liberté, une merde. Μια merde. Να μην μεταφράσουμε καλύτερα τι σημαίνει. Je ne le veux rien. Je le vais le bébé de Durian. François Hollande. Est-ce que tu coûtes le verre et le tertidion? François Hollande, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Kitsi kitsi yaya moka chocolata yaya. Non ce soir, je ne veux. Vous avez vu deux? Je ne veux pas. Je ne peux pas. Je veux pas. Je ne peux pas. Il est plat. Non. Les gâteaux, il est blanc. Non, eau de toilette. Mon derrière. Eau de toilette. Bison, combinaison. Mais oui, croissant. Pourquoi? Croissant pour pain. Oh. Alors... Mickey Mouse. Mickey Mouse, c'est ce qui me que pour pro. Ratatouille. Un père heureux. Heureux. Roquefort. Le tout pro. Roquefort. Roquefort. Fromage. Trop vrai. Les sions. Let's go. Des pommes très rouges à la ralica. Les pognons, chanson. Je suis. Bien sûr. Sometimes I get a big feeling. Yeah. And I never feel like this before. Oh, yeah. Τι θα πω, Μαντώ! Τώρα που μιλήσαμε αγγλικά, μου λέει ο Ιβάν ότι μοιάζω με τον Jamel Debbouze. Για πάλι τον δούμε. Πάρα πολύ screen να βγούμε με τον Jamel Debbouze. Που είναι το παιδί που δεν... Μοιάζω λιγάκι. Αυτό είναι πιο άσχημος. Αυτός είναι τον Φρανίτο ένα
6,0 και εγώ είμαι το φρανί το 6,0. Καθώς, καταρχήν έχω αναβάσμιση. Μία μητόγκα σαν πατάτα. Όχι, μικρή μητόγκα έχει. Τι λες, μωρέ. Α, εδώ μοιάζει, ρε. Πάρα πολύ. Κοίτα. Ρε, όχι ότι μοιάζεις με αυτόν. Αυτός είναι άσχημο. Όχι, είναι όλο ίδιο εδώ. Παιδιά, μοιάζει τώρα αυτός με το φρανί. Εγώ το συμπαθώ, είναι καλός ηθοποιός. Περίμενε. Μπορούμε να απομονώσουμε τη φωτογραφία και να βγάλουμε δίπλα το Φραν σε προφίλ να το δούμε. Όχι, δεν γίνεται τώρα. Είναι λίγο δύσκολο. Ωραία, το βρήκα τι θα κάνουμε. Εδώ θα το βρούμε, ρε. Μία θα βάζεις αυτόν, μία θα βάζεις το Φραν. Όχι, fade in, fade out. Είναι το κωδικό, βάλτο. Fade in, fade out, δεν γίνεται να το κάνουμε. Όχι, θα το βρούμε εδώ. Πες εσύ μία είδηση. Τι θέλεις να πάω στην επόμενη. Ναι. Λοιπόν, είναι καλός αυτός ο ηθοποιός. Εντάξει, δεν είναι ο καλύτερος. Εντάξει, δεν είναι και σαν τον, πώς το λένε, τον Gérard Depardieu. Καλά, ο Gérard Depardieu. Πιο πολύ μοιάζει με τον Gérard Depardieu. Κατά. Και ειδικά στα κιλά. Ναι, λοιπόν, ψάξε εσύ να τον βρεις, δεν πειράζει, μια χαρά. Έλα, έλα, δείξε αυτό, δείξε το. Σταμάτα. Σταμάτα, καλέ, μην κλαις, δεν του μοιάζεις, δεν μοιάζει τον Gérard Depardieu. Ορίστε, για βάλ' τον, να δούμε. Κοίτα και εσύ από την άλλη. Για πάρε ένα κοντινό ρε μέρη, αν μπορείς. Δεν μοιάζουνε ρε παιδιά. Η μύτη αυτού είναι πιο μεγάλη από του Φραν. Καταρχήν, του Φραν η μύτη είναι σαν μυτούλα σε σχέση με αυτού νου. Τα μάτια του, ψιλομοιάζουνε. Μοιάζουνε στα μουσια, ε. Στα μουσια δεν μοιάζουνε λίγο και στο χρώμα. Αυτό το μαύρο, το ωραίο, το ποντική. Και στα χείλια ειδικά, ναι, τώρα. Έτσι είσαι ίδιος, ίδιος αγάπη μου, σαν δίδυμα αδέρφια. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μήπως είναι ο Χανένας σου αδερφός. Μήπως να κάνουμε ένα πακέτο, ένα πάμε πακέτο με τον δίδυμο σου αδερφό αυτόν. Ε, το κάνουμε, θα το κάνουμε την Τετάρτη, αν είναι αυτό. Τετάρτη, Πέμπτη, κράτησέ το, κράτησέ το. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο. Θέλεις να πούμε τους hackers που έκλεψαν το σενάριο του νέου James Bond. Ναι, και είχαμε μια σκορδοκαήλα. Ωραία. Λοιπόν, hackers επιτέθηκαν λέει στους υπολογιστές της Sony Pictures και έκλεψαν το σενάριο της νέας ταινίας του James Bond με τίτλο Spectre. Λίγο πριν Spectre. Γαλλικά είναι και αυτά. Δεν ξέρω. Spectre. Αλλά... Για γαλλικό μου φάνηκε. Όμα. Γιατί πώς το λένε. Ολαλά. Spectre. 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 Ξέρω εγώ πώς το λένε. Αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν γυρίσουν τα γυρίσματα της ταινίας, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, οι hackers λέει έκαναν επίθεση στις 24 Νοεμβρίου και έκλεψαν εκδοχή του σεναρίου μαζί με άλλο υλικό που υπήρχε στους υπολογιστές. Τώρα η Aeon Productions λέει ανησυχεί ότι αυτοί θα προμηθευτούν το σενάριο από hackers και μπορούν να επιδιώξουν τη δημοσίευση του περιεχομένου. Και τι κάνουν έτσι, θα βγάλουν ένα άλλο. Συγγνώμη, τώρα να σου πω κάτι. Καινούριο. Τι είχαμε με σκορδοκαίλα με τον James Bond, λες ότι το James Bond πάει κόσμο να δει το James Bond. Πώς δεν πάνε. Το James Bond είναι μια ταινία που είναι άθλια, μπαρετή και πάντα το ίδιο. Βλέπεις έναν τύπο με ένα πιστολάκι και ένα καλό κουστούμι και ένα καλό αμαξάκι και το κάνουμε και φίρμα. Συγγνώμη, τόσα χρόνια που προβάλλεται που έχει περισσότερα χρόνια που εσύ ήσουν αγέννητος. Εσύ τώρα θα βγεις να πεις ότι δεν είναι καλή ταινία αυτή. Εγώ δεν ήμουν αγέννητος. Εγώ ήμουν stand-by. Όταν ήταν ο Σον Κόνερι, εσύ δεν υπήρχε ούτε καν σαν ιδέα στο μυαλό της μάνας σου και του η πατέρα σου. Η μάνα μου σκέφτηκε πριν να γεννηθεί κι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Η μάνα σου μη σου πω που σε είχε τότε. Τόσο μεγάλη φίρμα να μην σκεφτεί η μάνα μου. Ο πατέρας σου μου σου πω επίσης, ούτε καν. Θα με σκεφτεί η μάνα μου. Τι θα σου πω. Αλλά το James Bond, εντάξει τώρα το σενάριο του James Bond μου λες ότι κλέβεις το σενάριο του Star Wars. Το καταλαβαίνω. Να γίνει χαμός. Ναι. Αλλά το σενάριο του James Bond. Του James Bond. Του James Bond. Ναι, γιατί όχι. Πώς και όχι. Μια χαρά σενάριο είναι και αυτό. Ωραία ταινία είναι ο James Bond. Ναι. Παίζεται από την εποχή... Του Νόε. Ναι. Δεν θυμάσαι την Ούρσουλα Άντρες. Ναι. Που είχε βγει μέσα Ούρσουλα από την Ούρσουλα Άντρες, πόσες είχε. Ποια ήταν, ρε, αυτή ήταν. Πόσοι άντρες είχε. Ούρσουλα Άντριους. Άντρες, ρε. Τι Άντριους τη λένε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τη λέγαμε Ούρσουλα Άντρες. Τι, Ούρσουλα Ουδέτερη είναι αυτή. Ρε, εσύ Ούρσουλα Άντρες δεν τη λέγαμε. Άντρες, Άντριους τη λένε. Άντρες τη λέγαμε εμείς τώρα. Άντρες, εσύ από εκεί, Ουρσουλά. Μου θα πεις εμένα, βλάχα. Τι να σου πω. Και η Πενέλοπε Κρούθ, εγώ νομίζω ότι η Πενέλοπε Κρούθ έχει κανονίσει με τους hacker για να κλέβουν το σενάριο. Γιατί είπαν, θα παίξει η Πενέλοπε, θα παίξει η Πενέλοπε, θα παίξει η Πενέλοπε και έγραψαν comments τύπου, όχι, η Πενέλοπε είναι πολύ μεγάλη για να γίνει κοπέλα James Bond. Είναι βέβαια, πολύ μεγάλη. Που έχει πουρέψει. Ναι, αλλά αυτοί που έχουν πάρει, τι, την Περτολούτσι που είναι 50 χρονών και έχει
περισσότερες τσάρες από το Σαρπέι μου. Καλύτερη είναι από τη δικιά σας, την Πενέλοπε την Κρούζ. Άσε με και έχω βαρεθεί. Άσε, μην μου βγάζεις τα παπούτσια τώρα για αυτήν τη σιχαμερία. Την Πενέλοπε, μην της πεις έτσι. Okay. You don't just pis. Oh, νόμισα. Χάλια είναι. Χάλια είναι αυτό που σου λέω εγώ. Πάμε σε ένα break. Χάλια είναι η Πενέλοπε, ρε, δεν τη θέλω. Ψηλά, όταν στα μάτια με κοιτάς, όταν μου λες πως μ' αγαπάς. Πάλε, βάλτο. Όταν σε έχω αγκαλιά. Φιλάκια μας που τρέχει τους αγαπημένους μας. Πετάω ψηλά. Πρόσεξε με περίπου. Πετάς ψηλά και πάει και διακτηνίστηκε ο Βρανίτος. Είσαι καλά, παιδί μου. Έφαγε, παιδιά, μία σαβούρα. Περιττό να σας πω. Έρχεται και κουτσένοντας. Αυτά είναι, αγάπη μου. Αμπουλισσό είσαι εσύ. Να σου πω, σιγά-σιγά. Πέτα ψηλά! Επειδή πρέπει να μαζέψουμε και το κιόσκι. Θέλεις Εμάνα. Να σου πω για τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Έχω κολλήσει, ρε φίλε. Κατάλαβες τι έχει κάνει ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Σκότωσε και έφαγε, λέει, 2 λιοντάρια. Γαντάκια μου. Ναι, ρε εσύ. Γαντάκι. Πάμε να τη διαβάσουμε και θέλω να σχολιάσετε μετά. Δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσεις έκανε ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρτιέ στη διάρκεια συνέντευξής του για το ένθετο περιοδικό της εφημερίδας Independent. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ντεπαρτιέ αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Αφρική είχε σκοτώσει 2 λιοντάρια που συνάντησε στο σαφάρι. Και στη συνέντευξη επίσης που παραχώρησε, ανέφερε πως υποχρεώθηκε να προχωρήσει στην κίνηση αυτή προκειμένου να γλιτώσει τη ζωή του από τα άγρια ζώα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το τζιπ που μετέφερε τον ίδιο και την παρέα του υπέστη μηχανική βλάβη στη διάρκεια σαφάρι στη Μπουρκίνα Φάσο. Πάγε σαφάρι, ο χοντρούλη. Και μπροστά από το όρχημα υπήρχαν 2 λιοντάρια, τα οποία επί ώρες επέμεναν, λέει, να επεξεργάσονται το όχημα, καθιστώντας αδύνατο σε κάποιον από τους επιβαίνοντες να κατεβεί και να διορθώσει τη βλάβη. Ο Ντεπαρτιέ αναφέρει πως προσπάθησαν να τρομάξουν τα ζώα με πυροβολισμούς, αλλά δεν κατάφεραν, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν να τα πυροβολήσουν. Παρά τις έντονες επικρίσεις που δέχτηκε για την πράξη του αυτή, ο 65χρονος, δεν το πιστεύω αυτό που λέει, επανήλθε, λέει, στο περιστατικό, αφού εξήγησε για ακόμη μία φορά το περιστατικό, παραδέχτηκε πως τα λιοντάρια έγιναν γεύμα, απαντώντας θετικά στο δημοσιογράφο που ρώτησε αν στη συνέχεια τα έφαγε. Ρε, εσύ είναι καλά ο άνθρωπος. Καλά να τα σκοτώσει. Όχι καλά να τα σκοτώσει. Βλακίες λέω. Ρε, δεν τρέπεσαι κι εσύ. Τα παίζεις και φιλοζωική εσύ. Όχι. Εν τη ρήμη του λόγου λέω. Κάτσε σαν να ήσουν στο ψυχολόγο. Πες τα όλα. Έξω από τα δόντια. Ρε, εσύ Φράντο, να σου πω κάτι. Πες τα. Όχι καλά να τα σκοτώσει, αλλά να τα σκοτώσει τι για σε να. Προβληματίζει, ναι. Για να μπορέσει να περάσει μπροστά από το όχημα αφού αυτά είχαν. Το όχημα τι είναι. Το τζιπ. Αφού αυτά είχαν μπαρκάρει και είχαν δέσει μπροστά στο τζιπ, υποτίθεται ότι τα σκότωσε για το λόγο ότι δεν μπορούσαν να περάσουν, μην γινόντουσαν αυτοί γεύμα για τα λιοντάρια. Αλλά μετά γιατί να τα φάει εσύ, για να μην πάνε χαμένα. Εσύ δεν έφαγες φίδια στην Κίνα. Εγώ έφαγα γιατί δεν ήξερα ότι ήταν φίδι. Τζίγα να μην ξέρω ότι ήταν φίδι. Δεν το ήξερα. A snake fries. Δεν το ήξερα. Να το γράφει. Αλήθεια. Το γράφει. Εσύ θα τα τρώγες ποτέ τα λιοντάρια. Αν πεινώ. Θα το σκότωνες, ρε, δεν εγώ, εγώ δεν σκοτώνω τίποτα. Μόνο κατσαρίδες. Και τις κατσαρίδες που τις σκοτώνεις, δεν τις φοβάσαι. Αυτή δεν μου λυπάνε με εμένα που φωνάζω. Ναι, αλλά άμα πάμε ποτέ στο Θιβέτ, θα πρέπει να ξέρεις ότι και αυτές έχουν ψυχή και δεν κάνει να τις σκοτώνουμε. Ξέρεις ότι η Κίνθια γύρισε σήμερα και έχει φάει αράχνη, σκουλίκια. Έχει φάει φίδι. Έχει φάει όλα αυτά. Τι πρόβλημα έχει αυτή η φίλη σου. Όχι. Ότι στην Καμπόγη τρώνε αυτό και το πουλάνε σαν καλαμάκι όλα. Και επειδή δεν είχα να λάβω φαγητά, έφαγα εκεί. Μια φορά που πάω εκεί θα το έκανα. Θα τρώγες, ρε φίλε, είσαι σοβαρός. Θα τρώγες κάποιες και σκουλίκια. Πριν να πεινάω, θα το έκανα. Τι λες,
λες, ρε! Και εδώ πέρα που τα βλέπεις και τα σκοτώνεις. Καλά, εδώ τρώμε περιστέρια σε καλαμάκι. Γιατί, πού έχεις φάει σε περιστέρια σε καλαμάκι? Έλατε! Πού? Στην γειτονιά μου, εκεί, αυτός που είχα μπροστά που έχει κλείσει, που έχουν εξαφανιστεί όλα τα περιστέρια από μπροστά το σπίτι. Και αυτό τι σημαίνει, ότι τα βάζει αυτός μέσα στα σουβλάκια? Και να μην έβαλε καλώδα, πού, γιατί... που η οικογένεια δεν του έλεγε τίποτα. Αφού το καταλαβαίνεις, ρε, άμα σου πει μία πίτα γύρω. Και σου βάλει αντί για γύρω περιστέρι, θα το καταλάβεις τη γεύση. Όχι, θα το καταλάβεις τον ήχο που κάνει. Το χρησιμοποιούσε και καλά για κοτόπουλο. Ναι. Καλαμάκι κοτόπουλο, καλαμάκι περιστέρι. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις δει ότι τα περιστέρια κάτι μας κρύβουν? Όχι. Γιατί πάνε και περπατάνε έτσι. Έτσι περπατάνε όλα τα πουλιά. Όχι, αλλά κοιτάνε γύρω-γύρω. Ναι, αφού φοβούνται. Φοβούνται εμάς τους ανθρώπους. Φοβούνται. Γι' αυτό. Μην κάνεις τίποτα, παιδιά! Πες τα παιδιά που μας βλέπουν. Μπορούν να μας δουν. Μην το σηκώσεις περισσότερο. Μπορείτε να μας δείτε στο youtube.com κάθετο Smart TV Greece. Ή μπορείτε να μας δείτε στις 8 η ώρα στο Best Of μας ή στις 7. Στην Κύπρο μας. Συγγνώμη. Και 1:30 τα λέμε εδώ αύριο ζωντανά. Άντε, γεια!